Ο Σερβά να κάνει το λάθος και ο Τακματζουμί να βγει στην επίθεση. Απέναντι είναι μόνος ο Παουλίνιο. Ο Αλαμπί εκεί έκανε καλή άμυνα και έσωσε την Ομόνια μαζί με τον Μορέιρα. Περμεί ο Φερνάντες, μια πολύ ωραία πάσα για τον Ρούμπιο, ο οποίος θα μπει στην αντίπαλη περιοχή, θα γυρίσει την προς τα πίσω. Ο Σκέμπρη επιχειρεί το σούτ, έχουμε κόρνερ. Ξανά ο Πορτογάλος, πέφτει πάνω του ο αντίπαλος. Για να δούμε εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει παράβαση και είναι εντός περιοχής και θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Εδώ κοιτάξτε. Ο Φερνάντες πάει προς την μπάλα. Με τον Σκέμπρη θα κάνουν το 1-2, θα γίνει το σούτ, αποκρούει ο Ραμπατζής. Εκτέλεστηκε το πλάγιον out. Κεφαλιά προς τα πίσω από κοντά ο Μωράν. Εδώ ο Φερνάντες με προϋποθέσεις από μακριά το σούτ πάνω από την εστία. Θα γίνει το σούτ, τώρα πέφτει ο Ραμπατζής. Πάρα περνά έξω. Πού θα εκτέλεσε το φάουλ. Εκτέλεσε ο Αλίπιο. Η κεφαλιά, να τον κολλέ, 1-0 η Ομόνια. Σκόρερ ο Αντρές Σκέμπρη. Ανάμεσα σε 4 παίκτες της Ομόνιας, ο Σκέμπρη θα καταφέρει να πιάσει την κεφαλιά και θα ευνηδιάσει τον Ραμπατζή. Γίνεται η σέντρα από τον Τσίνα, ο Τακματζουμί με από κοντά ο Μανού, 1-1. Να λοιπόν, η απάντηση του Ερμή. Εδώ κοιτάξτε από πόσο μακριά καταφέρει να τον βρει. Στην σέντρα. Ο Τακπατζουμί κερδίζει την μπάλα και είναι έτοιμος για να περάσει στην περιοχή, κάτι που γίνεται τώρα. Τακπατζουμί το πλασέ, η μεγάλη ευκαιρία από τον Μανού. Ο Ρούπιο τώρα για τον Αλίπιο στην περιοχή, ο Αλίπιο το σου, την μπάλα έξω. Ο Τσίνα με το αριστερό και πολύ φάλτσο, Μορέιρα θα απομακρύνει σε κόρνερ. Τον ευνοεί και η ισοπαλία. Ο Σερτζίνιο, μπαλιά για τον Σκέμπρη που δεν είναι σε θέση offside. Ο Σκέμπρη στην περιοχή, ο Μαλτέζο στο πλασέ με τα πόδια ο Αραμπατζής. Ο Σεσίνια ψάχνει τον Οκά στην πλάτη της άμυνας στο πλασέ. Ο Μορέιρα το Ακπατζουμί το σουτ. Νέα απόκρουση πάνω στη γραμμή από τον Σερφά. Έψαξε και βρήκε κάθετα πολύ όμορφα τον Εφρέμ που έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αλίπιο στο κοντρόλ το πλασέ. Γκολ 0-1. Η Ομόνια στο 32. Η σέντρα από τον Εφρέμ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αλίπιο αμαρκάριστος. Το πλασέ και προβολή εκεί από τον Ντεπίνα. Στο βάθος της εστίας του Αραμπατζή, Τέιλορ ψάχνει κάθετα τον Σκέμπρη που πέρασε από τον Ντεπίνα. Έχει τον Ζάρκοβιτς μπροστά του, τον ταλαιπωρεί, το σούτ, η μπάλα έξω. Με πολύ φάλτσο, Ντεπίνα την κεφαλιά, ο Χάς χάνει σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Χάς, σε σύνια εκτέλεσε το κόρνερ, η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Οκά για την απομάκρυνση του Μορέιρα, το 1-1 από τον Ταραλίδη. Ξανά η κεφαλιά από τον Οκά, ο Μορέιρα το δοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται και ο Ταραλίδης με έναν κεραυνό ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Ερμή. Τώρα για τον Τέιλορ η αντεπίθεση κάνει κίνηση ο Εφρέμ, παίρνει μπάλα, ο Σκέμπρη περιμένει, ο Εφρέμ το φαλτσαριστό σου την μπάλα έξω. Εφρέμ στη σέντρα, να δούμε τον Ρουσά στην περιοχή, το πλασέ με τα πόδια. Τακπατζουμί ζητάει, αυτόν ψάχνει η προβολή, έγινε αλλά δεν βρήκε την μπάλα ο Τακπατζουμί. Σφίριξε ο κύριος Νικολάου, Ταραλίδης εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι. Μεγάλη επέμβαση από τον Μορέιρα, το σουτ, η μπάλα έξω. Ψάχνει τον Τακπατζουμί, προσπάθησε για το κοντρόλ, το γύρισμα. Τακπατζουμί το σουτ, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Το Εντρίκε, για να δούμε τον Μανού. Έχει χώρο για το σουτ, θα το επιχειρήσει το πλασέ. Γκολ 2-1, ο Εντρίκε. Ξανά το σουτ, κοιτάξτε, δεν είναι offside. Ο Εντρίκε, υπάρχει και παίχτης ο οποίος είναι στην γραμμή, ο Σκαραμοτσίνο. Ο Εντρίκε, ο οποίος έρχεται από πίσω. Μπαίνουν καλύτερα πάντως μέχρι στιγμής οι πράσινοι στο γήπεδο. Ο Γκουλόν προσπαθεί να κινηθεί στον κενό χώρο. Ο Ζάρκοβιτς θα χάσει την μπάλα και ο Γκουλόν θα πάει απέναντι από τον Στυλιανού. Θα γυρίσει πίσω, έτοιμο γκολ στον Κίρμ. 1-0 η Ομόνια στο 10ο λεπτό. Μετουσιώνει την υπεροχή της σε γκολ. Από τη στιγμή που διεκδικεί την μπάλα ο Γκουλόν, είναι πολύ δύσκολο να μην την πάρει. Έχει πολύ μεγάλο εκτόπισμα. Γυρίζει πίσω στον Κίρμ, έτοιμο γκολ. Η μπάλα χτυπά και λίγο στο δοκάρι. Και καταλήγει στο βάθος της εστίας του Σιλιανού. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Ομόνια. Φυλαχτού, ωραία στον Κίρμ. Ακόμα πιο ωραία στον Λεάνδρο, θα γίνει το σουτ άστοχο. Έχει καλό πόδι, θα κάνει με το αριστερό το σουτ, καταλήγει έξω η μπάλα. Να λοιπόν που μας διαψεύδει η Ομόνια και αμέσως κάνει φάση. Φυλαχτού, βοήθεια από τον Φοφανά, ο οποίος βγαίνει και κάνει αμέσως την παλιά το σουτ από τον Γκουλόν, άστοχο. Ρέζεκ, φάουλ από τον Κίρμ.
Θα δει και αυτός κίτρινη κάρτα. Πρώτος παίκτης της Ομόνιας που κιτρινίζεται. Ομόνια με 5 παίκτες να συμμετέχουν στην επιθετική προσπάθεια και τον Φοφανά να περνάει απέναντι την κεφαλιά από τον Φυλακτού στο έδαφος ο Ποτέ, η μπάλα στον Στυλιανού. Αυτή είναι η φάση νωρίτερα με τον Ποτέ και τον Πίνα. Γίνεται μια κίνηση από τον Πίνα. Είναι και πολύ καλός χειριστής και περνά πάσα απέναντι στον Φοφανά. Ο Λεάνδρο ενώνεται. Ο Φοφανά φτάνει έξω από την περιοχή. Κάνει το σούτ, αποκρούει ο Στυλιανού. Θα δούμε την φάση με τον Ονίλο να κάνει το σούτ. Ο Γιοργαλίδης πέφτει. Κάπου έχει χτυπήσει η μπάλα. Ο Μούσκος δίνει κόρνερ. Μοίρασε παιχνίδι εκεί στον Δημητρίου, ο οποίος πέρασε πολύ όμορφα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα για να δούμε αν θα το βρει. Στον Φοφανά το τελείωμα δεν ήταν ιδανικό και η Ομόνια έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία. Πέρασε η μπάλα για τον Μανού. Για να δούμε μαζί με τον Ονίλο. Ο Μανού θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Γιοργαλίδης και το βγάζει. Η μπάλα πάει έξω. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Μανού. Ήταν πολύ καλό το σουτ. Πήγαινε στη γωνία. Βλέπετε. Απλώνει και τα δύο χέρια μόλις που την ακουμπά και τη αλλάζει την πορεία ο Αντώνης ο Γιοργαλίδης. Οικονομίδης. Κάθε την πάσα για τον Ποτέ. Ευκαιρία για την Ομόνια. Αποκρούει ο Μποκατίνοφ. Για να δούμε τον Ασίς. Ο Οικονομίδης δεν θα πει τον γκολ. Τρίτη ευκαιρία με τον Ρούπιο. Ούτε και τώρα. Σε τρεις διαδοχικές προσπάθειες των παιχτών της η Ομόνια δεν μπορεί να ανοίξει το σκορ. Και ο Ρούπιο θα ξανασουτάρει για να αποκρούσει ο Μποκατίνοφ. Ο Κίρμ, η Ομόνια έχει προϋποθέσεις με τον Ποτέ. Περνάει μπάλα, την κερδίζει ο Ρούπιο, ο οποίος είναι εκτός της περιοχής. Θα αποφύγει έναν αντίπαλο παρολίγο αυτόν τον γκολ. Πρέπει να έχουμε κόρνερ βέβαια. Κίρμ. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας με τον Ασίς. Να γυρίζει προς τα πίσω, 1-0 η Ομόνια. Ανοίγει το σκορ. Ο Λεάντρο είναι ο σκόρερ. Όταν η μπάλα αλλάζει γρήγορα, με τον Ιμπραήμι, τον Ονίλο και τον Τσίνα να συμμετέχουν και τον Λόπες να πλαισιώνει από την άλλη πλευρά. Ο Ιμπραήμι θα κάνει από μακριά το σούτο Μορέιρα, θα πλώσει το δεξί χέρι και θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Τέλεσε ο Ιμπραήμι, η κεφαλιά από τον Πίνα, η σοφάριση, 1-1 ο Ερμής στο 43ο λεπτό. Εδώ ξανά. Οικονομίδης βλέποντας απέναντι τον Ποτέ να κινείται και να κάνει την κεφαλιά. Ο Μποκατίνοφ ανάμεσα σε Ποτέ και Σκέμπρη. Ο Ερμής ξανά στο προσκήνιο. Θα γίνει σέντρα στην περιοχή. Έγινε και η κεφαλιά έξω. Ευκαιρία με τον Ονίλο. Τελευταία καλή φάση που είδαμε ήταν στο 58ο λεπτό με τον Ονίλο. Η παλιά για τον Ποτέ τώρα δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Μποκατίνοφ βγαίνει και μαζεύει. Ο Ρόντρι με τον Ονίλο. Τον κατά πολύ ψηλότερο Ονίλο που τρυπώνει στην περιοχή. Παίξε την μπάλα, λέει ο Νικολαίδης, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ερμή. Να η φάση εδώ. Αυτή την μπάλα παίζει καθαρά ο παίκτης της Ομόνιας, ο Λεάντρο. Τώρα εκτελεί. Έγινε κεφαλιά, η μπάλα περνά πάνω από την εστία του Μορέιρα. Κεφαλιά από τον Ουόν. Με τον Μαρκάσα να περνά στον Σκέμπρη και τον Ποτέ να περιμένει απέναντι. Και τον Φοφανά επίσης. Τελευταία στιγμή του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Ουόν και παραχωρεί το κόρνερ. Ρόντρι. Έσκαψε την μπάλα για να βρει τον Ποτέ, δεν θα προλάβει. Για τον Μπεμπέ, Ρουσιάς και πάλι για Μπεμπέ, πολύ όμορφα. Για Σκέμπρη δεν έκανε καλό κοντρόλ, Παναγόπουλος μάζεψε. Κάνει τον Ρουσιά, καλή παλιά, ο Ρουσιάς κερδίζει, υπάρχει φάουλ εκεί. Ο κύριος Νικολάου υποδεικνύει ότι η παράβαση γίνεται εκτός περιοχής. Εδώ η παράβαση γίνεται έξω, αλλά είναι κόκκινη κάρτα. Φτιάχνει χώρο για πάσα, θα ψάξει και θα βρει τον Μπεμπέ στην απέναντι πλευρά. Μπεμπέ προσποίησε το σούτ, ο Παναγόπουλος εντυπωσιακά σε κόρνερ. Για τον Βασιλόγιαννη κάνει κίνηση ο Μπριζίτο. Βασιλόγιαννη ζει πάσα στον Μπριζίτο, το πλασέ έξω. Μοναδική ευκαιρία για τον Ερμή με τον Μπριζίτο να την σπαταλά. Με τον Γιαγκουδάκη να είναι μπροστά, το Κίρμ πέρασε. Η σέντρα, ο Ρουσιά στο πλασέ, 1-0 για την Ομόνια με τον Ρουσιά. Του Παναγόπουλου το 0-1 στο 53 για τους πράσινους. Άμος κέρδισε ο Φεμί και τώρα αντεπίθεση του Ερμή, επικίνδυνη σέντρα, το πλασέο Παναγή πέφτει και μαζεύει. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, κεφαλιά από το Ρουσιά, έξω η μπάλα. Και η GAP Βασιλόπουλος Insurances. Ο Κίρμ που εκτέλεσε στην μπάλα στην περιοχή, ο ασίστος σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Φεμί που κέρδισε την μπάλα, η σέντρα υπέρ το πλασέ, συχτοδός ο Παναγή. Προτίμησε την πάσα στον Σκέμπρη, η σέντρα ο Ντεπίνα θα απομακρύνει Σκέμπρη, ο Παναγόπουλος με γροθιές. Με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει την μπάλα.
Ο Σίλβα Κλέι τον εκτέλεσε, η μπάλα που πέρασε, η κόντρα. Ο Νουρεντινόσκι θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Ντάρμπισχάιρ. Τον Σοηλέδη και πάλι για τον Φλωρέσκου. Κάθετα για τον Μαρκάς, ο οποίος έχει χώρο και πάλι. Κίνηση και πάσα στον Σέριντα, ψάχνει χώρο για σούτ, θα το επιχειρήσει. Η μπάλα μόλις έξω. Για τον Χριστόφ παίζουν το 1-2 με τον Μαρτίνιουκ. Το τακουνάκι για τον Σίργκη, παρακινδυνευμένο, απομάκρυνε όμως ο Σίργκη. Χριστόφ τώρα στην αντεπίθεση για τον Ερμή. Να δούμε τον Άλμπα. Άλμπα που περιμένει στήριγμα. Έχει χώρο, κάνει και το σούτ, την μπάλα έξω. Κωνσταντινίδης άλλαξε με τον Ντουρέ, ανέβηκε, έστειλε την μπάλα στον Κλέιτον. Η πάσα για τον Σέριντάν. Ο Ιρλανδός στην περιοχή το σούτ. Βάλε την κόντρα με το κεφάλι ο Χριστοφή. Η πάσα για τον Μαρκάσα, προλάβε ο Αρτάμπε και τώρα ο Ντεμέλο. Πάσα για τον Άλμπα με τον Τουρέ όμως και πάλι να κερδίζει. Πάσα για τον Μαρκάσα, έχει χώρο για σούτ, ο Μαρκάσα το επιχειρεί. Γκολ 1-0 η Ομόνια στο 38. Πάσα από τον Τουρέ για τον Μαρκάσα, ελήφθηκε, βρήκε χώρο, επιχείρησε το σούτ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Νουρεντινόσκι. Κλέιτον από εκεί στον Τουρέ, πάσα πολύ όμορφη για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης χαμηλά η σέντρα, Σέριντάν κοντρολάρει, θέλει χώρο για σούτ. Τουρέ θα το επιχειρήσει ο Νουρεντινόσκι σε κόρνερ. Όχι, μπάλα δεν έχει βγει, έχει πάρει φάλτσα. Κωνσταντινίδης, νέα σέντρα, ο Σέριντάν στην περιοχή. Κλέιτον, 1-2 μέτρα φόρα. Ο Αναστασίου σε παρατηρήσεις στο τείχος. Κλέιτον εκτελεί με πολύ φάλτσο, γκολ 2-0. Η Ομόνια με τον Σίλβα Κλέιτον στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ, εξαιρετική πάνω από το τείχος. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Νουρεντινόσκι. 2-0 η Ομόνια μπροστά. Τώρα για τον Ντεμέλο, ο οποίος προσπαθεί να περάσει. Τα καταφέρνει, περνάει και στην περιοχή. Ντεμέλο, το σούτ, η κόντρα πάνω στον Όρσουλιτς και τον Βίντρα. Ο οποίος έχει χώρο, ανεβαίνει, προσπαθεί και ξεφεύγει και τα καταφέρνει από τον Κωνσταντινίδη. Ντεβρίσε, η σέντρα στην περιοχή είναι επικίνδυνη. Ο Μασίνου αντικεφαλιά, η μπάλα κόρνερ. Ντεβρίσε, για τον Ερμή, πάσα στον Ντεμέλο που πέρασε, κάνει κίνηση ο Μαρτίνιουκ. Προτιμάει τον Άλμπα, έχει χώρο ο Άλμπα, θα επιχειρήσει τώρα το σούτ, την μπάλα θα περάσει έξω. Τώρα για τον Τουρέ, αυτός αμέσως για τον Κλέιτον. Ο Ντάρμπισχάιρ στην περιοχή, προσπαθεί να ξεφύγει, Ντάρμπισχάιρ όρθιος. Επιχείρησε σέντρα κόντρα στον Νουρεντινόσκι, απομάκρυνε ο Χριστοφή. Τον πιέζει ο Αρτάμπε. Άλλαξε με τον Σέριντάν, ο Μαρκάσα χαμηλά για τον Κωνσταντινίδη, το σούτ την μπάλα έξω. Βρίσε ο Αρτάμπε, Μαρτίνιου. Ντεμέλο έχει χώρο για σούτ, θα το επιχειρήσει στο δοκάρι. Φοβερή φάση για τον Ερμή με τον Ντεμέλο να σημαδεύει σχεδόν τη συμβολή των δοκαριών. Μαρτίνιουκ θέλει χώρο για σέντρα, περνάει στην περιοχή ο Μαρτίνιουκ, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Άλμπα, κάνει το κοντρόλ, είναι ο Αρτάμπε αυτός που επιχειρεί το σουτ πάνω από την εστία. Έχει μπροστά του τον Μαρτίνο Χριστοφή, Ρουσά στην περιοχή, θέλει χώρο ίσως και για σουτ. Πέρασε την μπάλα στον Κλέιτον, το τακουνάκι, πρόλαβε όμως ο Μπενκά. Ντεμέλο, η κεφαλιά που έγινε από τον Μαρτίνιουκ, διαμαρτύρονται του Ερμή. Του κόρνερ, όχι, η μπάλα είναι στο χέρι του Βίντρα μεν, αλλά είναι κολλημένο στο σώμα του Βίντρα, οπότε δεν υπάρχει παράβαση. Μαρτίνιου και πάσα, η ευκαιρία Μασίνουα για τον Ερμή, το σουτ έξω στο 80 και κοιτάξτε αντίδραση από τον Νίκο Παναγιώτου και από Μασίνουα. Κόρνερ, ο Ντεμέλο θα το εκτελέσει, η ευκαιρία γκολ, ο Λίλης, 1-2 στο 90. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Ντεμέλο. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Λίλη που βρέθηκε μόνος και αμαρκάριστος στην περιοχή. Και με αυτόν τον τρόπο το 1-2. Ο Ερμής που εντείνει την προσπάθειά του για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Χριστόφ θέλει χώρο για σέντρα, θα την επιχειρήσει ο Αρτάμπε, θα βγει ο
Χριστοδούλου 2-2 από τον Μασίνουα. Ο Μασίνουα ισοφαρίζει σε 2-2 στο 93. Η χρυσή αλλαγή του Νίκου Παναγιώτου ισοφαρίζει σε 2-2. Ο Μασίνουα, ένα κουβάρι με τους συμπαίκτες του, στο μεταξύ ο Χριστοδούλου που μένει στο έδαφος. Στην προσπάθεια ξανά η σέντρα που γίνεται. Υπάρχει επαφή του Μπενκά με τον Χριστοδούλου. Έχει χρησιμοποιήσει ο Χριστοδούλου, πάντως μένει στο έδαφος από αυτή την σέντρα. Για να δούμε εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει φάουλ από τον Μπενκά στον τερματοφύλακα της Ομόνοιας.